Το μια καλή στιγμή για την Βέρεια, εκεί που είναι η μπάλα, για αυτό το φάουλ φέρει την μπάλα στην περιοχή, ο Μπανανά διώχνει. Κεφαλιά, επιμένει και γυρίζει ο Ντουμήτρου, ευκαιρία, γκολ! 1-0 με τον Μπαλάφα στο 1 το λεπτό, που ήταν εντελώς μόνος του στην περιοχή του Πλατανιά και μάλιστα γι' αυτό έχουν και κάποιους διαλόγους που έκανε Πλατανιά, ποιος άφησε ποιον ελεύθερο. Πρώτο γκολ του Μπαλάφα στη σεζόν. Πανηγύρισε με τους παίκτες του. Είχε προωθηθεί για αυτό το φάουλ που μύριζε κίνδυνο για την ομάδα του Πλατανιά. Και σκοράρει εκμεταλλευόμενος τα κενά στην άμυνα της ομάδας της Κρήτης. Ξαναδείτε πώς διώχνει αρχικά ο Μπανανά. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Στο γέμισμα έχει μείνει εντελώς μόνος του. Εδώ βλέπετε ο Μπαλάφας περνάει η μπάλα από όλους. Δεν υπάρχει αντίπαλος, πιο πίσω ακόμη και ο Καλτσάς ήταν μόνος του. Εύκολο γκολ μετά το γύρισμα από τον Ντουμήτρου στην γυμνή άμυνα του Πλατανιά. Δεν μπόρεσε ο Κάμπορα με τα κουνάκι. Κατάφερε ο Μπαλάφας το παρθενικό γκολ για τον ίδιο στη σεζόν. Τετέ πάνω στον Καλτσά. Το σούτ αμέσως από τον Ντουμήτρου. Απίθανη φάση στο 16. Η θέση του Φορ, ο Τετέ παίζει με τον Τόρες που βγήκε να πάρει μπάλα, να κάνει και το σουτ. Πρώτο σουτ του Πλατανιά στο 24. Ωραία μπαλιά του Αμαραντίδη. Το 1-2 με τον Μπαργκάν, υπέροχα η Βέρεια μπροστά. Πάει για τον κόλ με τον Καλτσά, η φάση φέρνει σουτ out στο 26. Μπροστά από την μπάλα, ο Καλτσάς εκεί όπου περνάει μπάλα, ο Κάμπορα πιάνει την κεφαλιά, χάνει την ευκαιρία να κάνει το 2-0. Τουνοβι στη φάση, γυρίζει Τετέ. Το σουτ είναι άσχημο, πολύ ωραίο σουτ είναι. Στο 44, ο καλύτερος του Πλατανιά, άλλωστε ο Γκανέζος. Τσάς προλαβαίνει τον Μπανανά, μπαίνει στην περιοχή, πάει για το σουτ, το κάνει, out. Τα οκαλή, ανεβαίνει η ταχύτητα ο Κάμπορα. Περνάει τον Δημήτρη, περιμένει από την άλλη πλευρά ο Ντουμήτρου, η σέντρα, η κεφαλιά, ευκαιρία μεγάλη. Πολύ ωραία φάση το 57. Ζαραδούκας το 58, η σέντρα του. Κατεβάζει ο Τσουράκης. Ωραία τρίπλα. Σκαυτή παλιά, ευκαιρία για το 1-1. Καταπληκτική φάση, δοκάρι αν είναι δυνατόν. Τι χάνει με τον Μιλούνοβιτς ο Πλατανιάς μετά την πρώτη επέμβαση του Καντιμίρη στο 58. Να ο Μπεν στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Το σουτ δυνατό, ακολουθεί ο Κάμπορας, σκοράρι. 2-0 στο 60. Είχε τόσες ευκαιρίες η Βέρεια να βάλει γκολ. Κατορθώνει με τον Κάμπορα που πετυχαίνει το 4ο γκολ του στη σεζόν να κάνει το 2-0 στη συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού. Νωρίτερα κινδύνευσε μετά τις δικές της ευκαιρίες να εσωφανιστεί. Ο Μπεν βάζει τη σφραγίδα του με το που μπήκε στο μάτς αφού κάνει το σούτ από το οποίο έρχεται η επέμβαση του Ολύμπα και το 4ο γκολ στη σεζόν του Χαβιέ Κάμπορα. Εδώ κοιτάξτε τον Γάλλο να απειλεί και τον Κάμπορα που ακολουθεί να σκοράρει. Είδατε το απεγνωσμένο βλέμμα του Χριστόπουλου που πλέον ξέρει ότι τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Έκανε την κίνηση να βάλει τον Τζουράκι να δώσει ένα επιθετικό πνεύμα στην ομάδα του. Μετά την απόκρουση ακολουθεί ο Ζιλβάν Γκόμες που με το που μπήκε στο μάτς έχει την ευκαιρία στο 75 να σκοράρει. Βγαίνει και σώζει ο Καντιμίρης που κάνει μεγάλη εμφάνιση. 6 για τη Βέρεια, 2 για τον Πλατανιά που επιμένει τώρα με τον Τετέ. Το σουτ πλασαριστό, έξυπνο. Ο Καντιμίρης επενεύει. Ζαραδούκας. Το γέμισμα. Να ο Γιακουμάκης στο νέο του ρόλο. Ευκαιρία δοκάρι, δεύτερο για τον Πλατανιά που έχει ατυχία σήμερα. Τρομερό σούτ από τον Ζιβάν Γκόμες, αλλά ο Γκόμες η σέντρα, η εκτέλεση, συγγνώμη, προς την εστία, κόρνερ στο 80. Σίγουρα, χάσαμε ένα ημίχρονο γιατί δεν πιστέψαμε σε αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε. Δεχτήκαμε πάλι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ένα τέρμα πολύ νωρίς. Τα παιδιά μετά το ημίχρονο μιλήσαμε, πίστεψαν πιο πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, μεταμορφωθήκανε. Λυπάμαι γιατί κάποια μηνύματα που έχω πάρει από το ξεκίνημα της περίοδου, εγώ πιστεύω ότι τώρα τα έχουμε πάρει όλοι αυτά τα μηνύματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, μόνο να συνεχίσουμε και να παλεύουμε κάθε παιχνίδι μέχρι τις καθυστερήσεις.